Ο θάνατος ενός γεράκου. Από τη μύτη ενός γεράκου πετάχτηκε μια μικρή μπαλίτσα και έπεσε κατά γης. Ο γεράκος έσκυψε να σηκώσει την μπαλίτσα και την ίδια στιγμή από τα μάτια του πετάχτηκε ένα μικρό ξυλάκι και έπεσε κι αυτό κατά γης. Ο γεράκος φοβήθηκε και, μην ξέροντας τι να κάνει, κούνησε τα χείλη του. Τότε πετάχτηκε από το στόμα του ένα μικρό τετραγωνάκι. Ο γεράκος σκέπασε το στόμα με το χέρι του, αλλά εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από το μανίκι του γεράκου ένα μικρό ποντικάκι. Ο γεράκος από το φόβο του άρχισε να μην αισθάνεται καλά και για να μην πέσει κάτω, κάθισε ένα κούρκουδα. Από μέσα του ακούστηκε τότε ένα τρίξιμο και ο γεράκος σοριάστηκε κατά γης, σαν μαλακή λούτρινη γούνα. Από μια μικρή σχισμή του γεράκου πετάχτηκε ένα μακριούτσικο ραβδάκι και στην άκρη από το ραβδάκι αυτό καθόταν ένα δυνατούλικο πουλάκι. Ο γεράκος πήγε να βάλει τις φωνές, αλλά το κάτω του σαγόνι σκάλωσε στο πάνω και ο γεράκος, αντί να φωνάξει, έκλεισε το ένα του μάτι και τον έπιασε ένας αδύναμος λόξυγκας. Το άλλο μάτι του γεράκου παρέμεινε ανοιχτό. Έπαψε να κινείται και να γυαλίζει και έμεινε ακίνητο και θολό σαν πεθαμένο. Έτσι λοιπόν, ύπουλος θάνατος βρήκε ένα γεράκο που δεν ήξερε την ώρα του.